ανθρώπινη σχέση, με δικαιώματα και υποχρεώσεις, μέσα από τις οποίες προσπαθούμε να εμφυσίσουμε την ελπίδα, τη χαρά και την αισιοδοξία για το μέλλον αυτών των ανθρώπων, είτε έχουμε ενεργή είτε όχι σε την ομολογία. Και επίσης προσπαθούμε να παρέχουμε κίνητρο για βελτίωση των δεξιοτήτων του, κάτι το οποίο θα τονώσει την αυτοπεποίθησή του και θα συμβάλλει στην αλλαγή τη εικόνα του εαυτού. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που να προσεγγίζει οριστικά τη διαδικασία τη αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών και καταλήξαμε να έχουμε ομάδες ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, βελτίωσης δεξιοτήτων και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Προφανώς όλα αυτά δεν έχουμε ούτε το χρόνο, ούτε και τις εξειδικευμένες γνώσεις να τα κάνουμε μόνο οι εργαζόμενοι. Και εδώ είναι που έρχονται οι αγαπημένοι μου εθελοντές. Φέτος είχα την τύχη, τη χαρά, την ευκαιρία να συνεργαστώ με 15 υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά είχαν εξειδικευμένοι, ήταν συνεπέστατοι, ήταν πάντα με ένα χαμόγελο και έτοιμοι να συντονίσουν την ομάδα τους και να προσφέρουν. Αυτό που μου άρεσε ήταν ότι με το να αναλάβω το κομμάτι των εθελοντών στο κέντρο κοινωνικού διαλόγου, αυτό αυτόματα σήμαινε για μένα ότι θα έρθω σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικοί, έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, εκπαίδευση, ενδιαφέροντα, προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει ότι πήρα και εγώ πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. Άλλοι ήταν με εξειδικευμένες γνώσεις, όπως ο συντονιστής της ομάδας πληροφορικής, ας πούμε, ή οι συντονιστές των ομάδων γιόγκα. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τα γιόγκα. Θα μπορούσα, αλλά δεν έχω την τεχνογνωσία προς το παρόν. Άλλοι ήρθαν απλά με μια διάθεση για προσφορά, με ένα χόμπι, ένα ταλέντο και οι οποίοι ήρθαν να μεταδώσουν αυτή την αγάπη για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως οι συντονιστές των ομάδων μαγειρικής, διακτικής ή είναι πολύ περήφανοι για αυτήν την ομάδα, η ομάδα της φιλοσοφίας. Να είμαστε πολύ προχωρημένοι όπως καταλαβαίνετε. Επειδή δεν θέλουμε να έχουμε περιορισμένες επιλογές να προσφέρουμε στους εξυπηρετούμενους μας, αποφασίσαμε ότι όλοι μπορούν να γίνουν εθελοντές στο κέντρο κοινωνικού διαλόγου της ΠΕΠΣΑΕ, αρκεί να σέβονται τη διαφορετικότητα και να αγαπούν αυτό που κάνουν. Θέλω επίσης να πω ότι οι άνθρωποι σε υπεύθυνες θέσεις στο φορέα μας πρότασαν να δείχνουμε κι εμείς κάτι πίσω στους εθελοντές μας. Έτσι λοιπόν, μία φορά το μήνα προσφέρουμε μία-δύο εβδομάδα εποπτείας, στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι γίνεται στις ομάδες. Άλλωστε φέρει ένα αστείο γεγονός που έγινε σε κάποια συνάντηση, άλλωστε φέρει ένα προβληματισμό, τον οποίο καθόμαστε και συζητάμε εκτενώς, με την ελπίδα κάπως να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε. Δεν ξεχνάμε ότι οι εθελοντές μας δεν προέρχονται από το χώρο της ψυχικής υγείας απαραίτητα, γι' αυτό και είμαστε πάντα εκεί για να δώσουμε μία συμβουλή. Αν και τα ένστικτά σου μέχρι στιγμή του έχουν καθοδηγήσει πάρα πολύ καλά, αχρίαστοι να είμαστε, που λέμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο που παρέχουμε, εμάς μας αρέσει να το λέμε αντικίνητρο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει να συντονίσει μια ομάδα χώρου, ας πούμε, και παράλληλα του δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν σε κάποια άλλη ομάδα του κέντρου μας, όποια θέλει. Μπορεί να κάνει γιόγκα, να κάνει ποιήση, να κάνει λογοτεχνία, να κάνει πληροφορική, να κάνει αγγλικά, επίσης δωρεάν. Οπότε όλοι μένουν ευχαριστημένοι, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ανοιχτές ομάδες, ομιλητές υπηρεσιών ψυχικής υγείας και μη λήπτες. Και έτσι πετυχαίνουμε αυτό που όλοι οι φορείς ψυχικής υγείας προσπαθούμε να κάνουμε, το άνοιγμα στην κοινότητα και τη δουλειά ενάντια στο στίγμα. Θα κλείσω λέγοντας πως και τα δύο βραβεία του κέντρου κοινωνικού διαλόγου έχουν μεγάλη ανάγκη από εθελοντές. Όπως σας είπα, είτε με εξειδικευμένη γλώσσα ή γνώσεις, είτε χωρίς, μόνο με διάθεση για προσφορά, με αγάπη, με τέρα, ας το πούμε έτσι. Και θα είναι χαρά μου να απαντήσω σε ερωτήσεις και να δώσω περισσότερες πληροφορίες στο στάνο που έχουμε με τη συνάδελφο κυρία Ελαντήρα, την υπεύθυνη επικοινωνία της ΠΕΠΣΑΕ, στο διπλανό κτίριο. Εγώ αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Θεσμούλη τώρα.
χάρηκα που σε γνώρισα και ίσως να συνεργαστούμε σε μεταγενέστερα πράγματα από σήμερα και πέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Στεζούδης, είμαι ένα μέλος της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και αυτό που θα μιλήσω είναι τον εθελοντισμό γενικότερα. Θα πω δηλαδή λίγα πράγματα για έτσι που σκεφτόμαστε εμείς τον εθελοντισμό ή έτσι αν θέλετε πως το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Θεωρώ τον εαυτό μου εθελοντή εδώ και περίπου 24 χρόνια, αλλά τα τελευταία 15 πάρα πολύ ενεργό και θα έλεγα στην καθημερινότητά μου. Και μια και μιλάμε για εθελοντισμό, εθελοντισμός, τα ακούμε συνέχεια κάθε μέρα. Και τώρα τελευταία, όλο και περισσότερο. Βέβαια, σε γενικές γραμμές, και αν θέλετε με λίγες λέξεις, ο εθελοντισμός είναι τίποτα άλλο από μια υφερημένη παροχή υπηρεσιών, αν θέλετε, για κάποιο κοινοφελή σκοπό. Είναι κοινό γνώρισμα πλέον ότι σήμερα στην τεχνοκρατούμενη κοινωνία και στους ξέχωρους ρυθμούς που ζούμε, αν θέλετε, αγωνικούς ρυθμούς ζωής, με συνέχεια δυσκολίες, προβλήματα, ελλείμματα, ανελαίτους νόμους της αγοράς, προβλήματα οικονομικά κλπ. Η έννοια του ανθρωπισμού έχει δυστυχώς παραμεριστεί τόσο στην καρδιά, αλλά αν θέλετε και στο μυαλό των σύγχρονων ανθρώπων. Φίλες και φίλοι, ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, επαγγελματικής ιδιότητας και γενικά συνιστά μια εξαιρετικά, αν θέλετε, μορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει καθημερινά την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και συνύπαρξη, προτείνοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε ότι η αξία του ανιδιοτελούς εθελοντισμού είναι δεδομένη. Χρειάζεται όμως αυτή η αξία να ενισχυθεί, να προστατευτεί, αν θέλετε έτσι, από υπερσπερόμενες ενέργειες εκμετάλλευση. Το επίκεντρο του εθελοντισμού είναι η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς μέσα στον εθελοντισμό αντικατοπτρίζεται ο ίδιος μας ο εαυτός. Μια φίλη μου στο Facebook έγραψε κάτι πολύ ωραίο και το χάρη γιατί το γράφησα και όλα να το πω σήμερα εδώ. Και η Μουσική λοιπόν γράφει το εξής. Μπορείς να καταλάβεις και την ιδιότητα ενός ανθρώπου εάν παρατηρήσεις πώς συμπεριφέρεται σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Σε αυτούς δηλαδή που δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Και η κύριος δείγμα του εθελοντισμού πρέπει να είναι η αγάπη και η συμπαράσταση προς τον άνθρωπό μας, προς τον διπλανό μας που υποφέρει, που χρειάζεται και ζητά βοήθεια. Ο εθελοντισμός είναι κάτι παραπάνω από ένα προτίμημα από ό,τι όπως προβάλλεται στη συνέλευση. Δεν έχει ούτε χρονικά όρια. Δεν θα γίνω εθελοντής για μια εβδομάδα ή εθελοντής για ένα χρονικό διάστημα. Ούτε πεπραγμένους σκόπους και τρόπους εφαρμογής. Ούτε βεβαίως έχει στοχαστικούς και φιλοσοφικούς ορισμούς. Πιστεύουμε ότι προσφέροντας οικονομική βοήθεια, προσφέροντας ένα καλό λόγο, προσφέροντας την οποιαδήποτε μικρή βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε, προσφέροντας κάθε είδους συμπαράσταση, προσφέροντας ό,τι πιο πολύτιμο, το λίγο χρόνο που μπορεί να έχουμε, προσφέροντας ακόμη και αυτά που δεν μας πλησίζουν και το βασικότερο, προσφέροντας λίγη αγάπη, όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε εθελοντές. Εφαρμόζοντας λοιπόν κάτι από όλα αυτά, λέμε ότι μπορούμε σήμερα τον τρόπο αυτό να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να γίνουμε όλοι εθελοντές. Θα έλεγα ότι μέσα στον εθελοντισμό είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια πράξη όπου μέσα από εκεί αποκτούμε νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες και βοηθούνται οι ενεργοί πολίτες στην κοινωνία μας και λέω ενεργοί πολίτες. Υπάρχει ο Γιακόπουλος, ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση και στον Μέγκα Κούς και φωνάζει «Σκοτώ τους καναπέδες σας! Σκοτώ πάνω, πάτε τώρα τα φιλιά μου!» Λέει ένα βασικό πράγμα. Σηκωθείτε από τους καναπέδες σας. Αφήστε αυτό το πράγμα το να είμαστε καθιστοί και να κρίνουμε τους άλλους. Ή θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι θα τρέξουν. Έλα μωρέ μακριά από μένα. Αν λοιπόν ξεφύγω αυτό το πράγμα και σηκωθώ από τους καναπέδες μας, πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε όλοι ένα ρητό που λέει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν όλοι να ξεκινήσουμε ένα βασικό κομμάτι, να γίνουμε εθελοντές. Βέβαια οι εθελοντές προέρχονται σήμερα από οποιαδήποτε κοινωνικο-οικονομικό, αν θέλετε,
οποιαδήποτε οικονομικού υπόβαθρου και γέννη κάθε εκπαίδευση, τότε μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι όλοι οι πολίτες μπορούμε να γίνουμε υποψήφιοι εθελοντές. Πώς μπορούμε να γίνουμε υποψήφιοι εθελοντές? Αρκεί να το θέλουμε. Η θέληση είναι αυτή που μας κάνει εθελοντές, η θέληση είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει στο να πάμε σε ένα σύλλογο, να πάμε σε μια ένωση, να πάμε σε μια οργάνωση και να προσφέρουμε στον οργανωμένο εθελοντισμό. Εννοείται λοιπόν μια πολίτης εκείνος ο οποίος προσφέρει ανιδιωτελώς. Θα το πω ξανά. Προσφέρει ανιδιωτελώς. Στον εθελοντισμό κανείς δεν πρέπει να κερδίσει χρήματα. Το ελεύθερο του χρόνου, την τυχόν γνώση του για δράσεις, εμπειρίες που έχει και όλα αυτά τα προσφέρει χωρίς να περιμένει κάποιο άλλο. Με αυτή την έννοια, ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, ταυτίζεται με την προσφορά, με την αγάπη προς τους συνάνθρωπους. Όσο όμως προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή και στην παλιά έννοια της εθελοντροπίας. Διότι ο εθελοντής αντιμετωπίζει τα άτομα στα οποία προσφέρει εθελοντική εργασία όχι με ίχνο, αλλά σαν άτομα ισότιμα που έτυχε να περνούν δυσκολίες και στα οποία μπορεί να προσφέρει, μπορεί να βοηθήσει και να κολλήσει τη λέξη εδώ πίσω πάλι ανιδιωτελώς. Βεβαίως ο εθελοντισμός είναι μια αμοιβόμενη και δίκως επαγγελματική εξέλιξη της αξιοποίησης των πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του ανθρώπου, στην κοινότητα, στην κοινωνία. Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιωτελώς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες. Όπως η φιλανθρωπία, η ελληνική, η κοινωνική δικαιοσύνη και, αν θέλετε, η κοινωνική συμμετοχή. Οι εθελοντές προσεγγίζονται και θεωρούνται περισσότερο συνεργάτες παρά φιλάνθρωποι. Εντάσσονται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων κάποιου οργανισμού, κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά και μη κερδοσκοπική οργάνωση, αναλαμβάνουν κάποιο ρόλο, συναλλάσσονται με τα μέλη της οργάνωσης αυτής, αλλά και τα άλλα που την αποτελούν. Η κοινωνική προσφορά της εθελοντικής εργασίας έχει πολλές μορφές. Πολλές μορφές δράσεις, όπως συνοδεία ατόμων, βοήθεια στο σπίτι, εμψύχωση, πρόληψη, δωρεά αίματος, μεταφορά ασθενών, επανένταξη, τηλεφωνική απόδοση προβλημάτων, εξειδικευμένες και επαγγελματικές παροχές, υγειονομικές φροντίδες, ψυχαγωγία, κοινωνική γραμματεία, νομική βοήθεια, παροχή πρώτων βοηθειών, αποστολές έρευνας και διάσωσης, δασοπληρώθηση και πάει λέγοντας. Αν μιλήσουμε για εθελοντισμό, μιλήσουμε ότι υπάρχει επίσης ο διεθνής εθελοντισμός. Αυτός που λειτουργεί ως προσφορά λειτουργεί προς χώρες του τρίτου κόσμου, αν θέλετε, ή γενικότερα σε μια καταστροφή που συνέβη οπουδήποτε. Μπορεί να συμβεί δίπλα. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε και δεν φύγαμε τελικά και να πάμε στη Λαγκουδίλα, στο σημείο που είχε γίνει δίπλα μας και μάλιστα είχαμε και ένα θύμα έναν Έλληνα δικό. Υπάρχει ο περιβαλλοντολογικός εθελοντισμός. Και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με πρωτοβουλίες, την καθαριότητα των δασών, για την προστασία των δασών, για την καθαριότητα των παραθαλασσίων περιοχών, εντάξει και πάει λέγοντας, και για το περιβάλλον γενικότερα. Υπάρχει και ο πολιτιστικός εθελοντισμός. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με νεανική φαντασία, με έκφραση και δημιουργικότητα, με θέματα που είναι το θέατρο και τα ελεύθερα. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί στο τομέα που αρέσει, το ενδιαφέρει ή αν θέλετε είναι μέσα στο χαρακτήρα. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ ανεπτυγμένος εθελοντισμός. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω 23 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο προσφέρουν εθελοντική προστασία. Οι θέλοι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντική εργασία. Οι Γάλλοι άλλαξαν 716.000 θέσεις εργασίας με ανάλογες ώρες εργασίας εθελοντών. Στη Γερμανία το 36% του πληθυσμού συμμετέχει σε εθελοντικές εργασίες. Στην Ιρλανδία το 33% του πληθυσμού. Βέβαια στην Ελλάδα αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Θα σας πω ότι στην Ελλάδα ο εθελοντισμός είναι μόλις το 3,7%. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
σημαίνει εθελοντισμό. Έλα και συναντείς τι σημαίνει βοηθώ, ανιδιοτελώ, προσφέρω και αντί να περνάω τον χρόνο μου στο καφενείο, στην πρέφα, στην καφετέρια, όχι δεν θα πάω στο καφετέρια, θα πάω να λέω, θα πάω λιγότερες φορές, γιατί κάποιες άλλες ώρες θα είναι ίσως πιο, αν θέλετε, εκπαιδευτικές ή μεγαλύτερες προσφοράς. Για να δούμε λοιπόν τι είναι ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι όποιος σου φέρει χρόνο, ενέργεια, γνώση, δεξιότητες σε κάποιο άτομο, σε μια ομάδα, σε μια οργάνωση, χωρίς να πληρώνει. Και βεβαίως τώρα θα μου πείτε και γιατί να γίνω εθελοντής. Βέβαια, γίνομαι εθελοντής γιατί έχω μέσα μου καταρχάς το θέλω. Θέλω να προσφέρω στην κοινωνία, θέλω να είμαι μαζί με ανθρώπους και να μοιράζομαι τις ίδιες αξίες, τις ίδιες ιδέες. Θέλω να σταθώ χρήσιμος, απαραίτητος και γιατί όχι να περάσω τη διασκέδαση μου μέσα από αυτά. Θέλω να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου, τις δεξιότητες μου, τις εμπειρίες μου. Θέλω να αποκτήσω νέες δεξιότητες, εμπειρίες, οι οποίες μου φορούν χρήσιμες στη ζωή μου. Θέλω να γνωρίσω ίσως ή να ενταχθώ σε κοινωνικές ομάδες. Θέλω. Οτιδήποτε στον εθελοντισμό είναι αυτό που θέλω και το κάνω. Ψάχνω να βρω λοιπόν κάτι, την ομάδα, την οργάνωση, η οποία θα φέρει ίσως πιο κοντά τους ανθρώπους και θα τους βοηθήσει να λύσουν κάποια κοινωνικά προβλήματα, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν κοινωνικές, επικοινωνιακές, επαγγελματικές δεξιότητες και να αναπτύξει νέες ικανότητες, να δώσει γενικά ένα περιεχόμενο, αν θέλετε, στη ζωή των νέων και όχι μόνο σε όλες τις ηλικίες, να αυξήσει, αν θέλετε, την ενεργόσυνη των χειριών και όχι την αντίδραση του καναπέ και βεβαίως να βοηθήσουμε, αν θέλετε, όλες τις δομές του κράτους που έχουν και χωλαίνουν σε ανάλογα προβλήματα. Σημερινή εποχή, οι συνεχώς αυξανόμενοι τάσεις της διαφοροποίησης των τοπικών οργανώσεων είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας του κράτους να παρέχει οργανωμένη υποστήριξη, αν θέλετε, σε ιδιαίτερες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν. Έτσι λοιπόν, σε διάφορα λοιπόν οικονομικά, περιβαλλοντικά, π.χ. ξέρω εγώ μαζικές καταστροφές, κοινωνικά, μεταναστευτικά, έτσι, το ίδιο της εποχής μας, που το κράτος δεν έχει ίσως τη δυνατότητα της δομές έτσι να προσφέρει, έτσι το εθελοντής και καλύπτει τα κενά αυτά. Ουσιαστικά λοιπόν εμείς καλύπτουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε εκεί που το κράτος υστερεί. Στη χώρα μας ο εθελοντισμός σαν θεσμός δεν είχε μέχρι τώρα την ανάπτυξη που είχαν τα άλλα κράτη. Εδώ παλεύουμε να το διορθώσουμε. Ο Ευρωπαίος εθελοντής, εάν συμβεί μια φυσική καταστροφή, παίρνει άδεια από την επιχείρησή του, πληρώνεται για όσο καιρό λείπει από την επιχείρησή του, πληρώνεται η επιχείρησή του, γιατί κάνει έναν εθελοντή και είναι κάπου αλλού, άρα έχει κάποιο χάσιμο η ίδια η επιχείρηση. Ενώ στην Ελλάδα, αν ένας ιδιώτικος υπάλληλος πει το αφεντικό του ότι πρέπει να φύγει για μια εβδομάδα, για πέντε μέρες, για δύο μέρες, γιατί και για το δάσος, θα γυρίσει και θα βρει την απόλυση. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε, αν θέλετε έτσι, τον ανάλογο εθελοντισμό ρυθμό, να τον κάνουμε ίσως ευρωπαϊκό. Πώς προσπαθούμε όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό. Πιστεύουμε ότι στον εθελοντισμό άλλοι έρχονται να καταθέσουν ταυτότητα και άλλοι έρχονται να αποκτήσουν ταυτότητα. Φίλες και φίλοι, εμείς στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τον ανιδιοτελή εθελοντισμό πραγματικά ως τρόπο και ως στάση ζωής. Είναι ο τρόπος ζωής μας και αυτό θεωρούμε και την ομάδα μας σαν την ομάδα της ζωής μας. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ που με ακούσατε και να παραθέσω το λόγο για λίγο παραδείγμα γιατί ξέρω ότι είναι περιορισμένο ο χρόνο. Έχω ψάξει αρκετά. Νομίζω ότι είμαστε OK. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν θαυμάσιο το κρατήριο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα περάσουμε στην κυρία Ψαρού. Ευχαριστώ.
θέλει να προσφέρει. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο, αρκεί να έχει ένα σεβασμό, να νιώθει σεβασμό για τον άνθρωπο και να μην κάνει κάποια διάκριση. Αυτό νομίζω ότι είναι μια κυρία δύναμη για να ξεκινήσει να προσφέρει. Ο εθελοντισμός, να πω κάτι κλισέ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί ότι ο εθελοντισμός αλλάζει τη ζωή. Μια φορά να προσφέρεις, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η περιουσία του εθελοντισμού, η προσφορά. Ο εθελοντισμός στα special readings, όπως είπα και πριν, σου αλλάζει τη ζωή. Οι μύθοι πέφτουν, η αρνητική στάση αλλάζει, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την αντίληψη της διαφορετικότητας. Προσπαθείς να κάνεις την καθημερινότητα των ατόμων με διαρκή αναπηρία καλύτερη. Τα Special Olympics Ελλάς είναι ένας παγκόσμιος φορέας, το οποίο δίνει ευκαιρίες προπόνησης και συμμετοχής σε αγώνες μετά από την διαρκή αναπηρία, αλλά παράλληλα με τα μη αθλητικά προγράμματά του, προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες ένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Οι εθελοντές στα Special Olympics παγκοσμίως αριθμούν περίπου στους 700.000 και συμμετέχουν σε 180 κράτη. Το εθελοντικό πρόγραμμα των Special Olympics Ελλάς είναι ανοιχτό σε όλες τις ομάδες. Είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να οποιοδήποτε να μεταξέλθει σε αυτό, είτε είναι ανήλικος μέσω των προγραμμάτων που έχουμε στη σχολή και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως είναι το πρόγραμμα στο διευθύντου ή τα Unified Programs, τα προγράμματα δηλαδή, όπου μπορούν οι μαθητές να συμπάρξουν σε φιλικούς αγώνες με αθλητές με διαδικτική αναπηρία. Στα Special Olympics Ελλάς υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να συμμετέχουν και ενήλικοι εθελοντές. Να προσφέρουν δηλαδή σε οργανώσεις και δράσεις που πραγματοποιούν σε όλη την Ελλάδα σε διάφορα κόστα. Υπάρχει το πρόγραμμα των Healthy Athletes, που είναι υγιείς αθλητές, αν υπάρχει η εξειδίκευση στο κομμάτι της υγείας, μπορούν να βοηθήσουν εκεί. Εμείς στα Special Olympics επίσης έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας εθελοντισμού και έχουμε μια σύμπραξη με τους μεγαλύτερους εθελοντικούς φορείς, όπως είναι το Σώμα Αγίων Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού Διοικητισμού, το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια ώστε να προσφέρουμε μέσω των προγράμματων που έχουν αυτοί οι φορείς δυνατότητες ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με διαλογική αναπηρία στην κοινωνία. Επίσης, δίνουμε τη δυνατότητα στους ίδιους τους αθλητές. Αθλητές δηλαδή που έχουν μεγαλώσει, δεν δηλαδή, συμμετέχουν σε ένα προπονητικό πρόγραμμα, δεν συμμετέχουν σε αγώνες, να γίνουν οι ίδιοι αθλητές. Είτε να βοηθούν στις προπονήσεις ως βοηθοί προπονητών, ή να βοηθούν σε διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, να έρχονται στο γραφείο και να κάνουν κάποιες θετικές εργασίες. Μπορούν και ήδη να προσφέρουν από τον χρόνο τους. Αυτό δηλαδή που το σημερινό τίτλο όλοι μπορούν να γίνουν εθελοντές, όλοι μπορούν, αρκεί το πρόγραμμα που θα τους υποδεχθεί να, να έχει κατάλληλες εργαστή για τις δικές τους ανάγκες. Επίσης, ένα πρόγραμμα που τρέχει και στις Special Olympics Ελλάς τα τελευταία χρόνια είναι ο εθελοντικός εθελοντισμός, δηλαδή προγράμματα που σχεδιάζονται στη συνεργασία με τις εταιρείες και τους στρατηγικούς τους στόχους, ώστε να μπορούν εργαζόμενοι να προσφέρουν τον χρόνο τους ή τον χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο τους ή τον χρόνο της εργασίας τους σε δράσεις που ταιριάζουν και στους ίδιους και στα ενδιαφέροντά τους, αλλά πιστοποιούν και στη στρατηγική της εταιρείας. Υπάρχουν παγκόσμια, έχουν γίνει κάποιες έρευνες όπου τα ωφέλη των προγραμμάτων εταιρικού εθελοντισμού είναι μετρήσιμα. Δεν είναι μόνο οι ώρες που προσφέρει ένας υπάλληλος, είναι οι τασκίες που αποκτά, οι ικανότητες δηλαδή, που το βοηθούν το ίδιο μέσα στην παραγωγική διαδικασία που βρίσκεται και τις εταιρείες να μπορούν να προσφέρουν στην ίδια κοινωνία που δραστηριοποιούνται. Ο εθελοντισμός αυτό κάνει, αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες, αλλά νομίζω ότι ό,τι και να πούμε δεν είναι το ίδιο αν μοιραστούμε μια εμπειρία. Οπότε δίπλα μου, σήμερα δεν το έχουμε προγραμματίσει αυτό, αλλά είδα έξω τον Παναγιώτη και λέω δεν γίνεται να μην πεις την εμπειρία σου. Ο Παναγιώτης είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Όλοι μπορούν να γίνουν εθελοντές. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, μόνο διάθεση, χρόνο και θετική στάση. Ο Παναγιώτης λοιπόν, εκτός από τις υπόλοιπες δράσεις που έχουν συμμετάσχει μαζί, ήταν εθελοντής.
συνεχίζει να είναι δίπλα στο κίνημα και θα ήθελα να τον ακούσουμε, να μοιραστεί την εμπειρία του μαζί μας. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από το να συζητάμε ότι είναι θεατρισμός, αν δεν ακούσουμε τον ίδιο τον ιδρυτή, πώς νιώθει να είναι σε ένα πρόγραμμα που παρόλο που δεν είχε σχεδιαστεί από την αρχή να μπορεί να υποδέχεται άτομα με κινητική αναπηρία, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι εάν ο εθελοντής έρθει, το πρόγραμμα που τον υποδέχεται θα πρέπει να είναι ικανό να προσαρμόζει έτσι τις θέσεις εθελοντικής υπηρεσίας, τις δικές του ανάγκες, που βοηθά μετά τη συνέχεια και τις ανάγκες της διοργάνωσης. Οπότε ο λόγος στο Παναγιώτη. Πριν μιλήσει ο Παναγιώτης, θέλω να πω ότι έχουμε δικαίωμα να είμαστε σε αυτό το τραπέζι μέχρι τις 4.30. Έχουμε 20 λεπτά, οπότε θέλω πραγματικά να το χρόνο σου, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχεις να μας πεις. Οπότε μην βιαστείς. Θέλω να μας ακούσουμε.
Είμαστε εδώ μαζί και συνεχίζουμε να μαζί. Και βάζω σε αυτό το υπουργό πολιτισμού και τουρισμού, ο οποίο με πήρε τηλέφωνο την επόμενη μέρα και μου λέει για σπαγιά, δεν θα δούμε πια μένα. Οπότε από το πουθενά, εγώ βρέθηκα να έχω μια σχέση την οποία θα πάω κάτω στον κερακό. Και μια δουλειά που δεν μπορούσα να φανταστώ. Παράλληλα, αυτή δεν είναι η πρώτη διαφορά από τον εθελοντισμό. Όταν σταμάτησα πλέον στην προηγούμενη εθελοντισμό, είχα λείψει πάρα πολλέ αστείε, δεν μπορούσα να ασχοληθώ τόσα χρόνια. Και μου λένε πολύ ωραία τώρα που είναι αυτή η προκάμπτωση. Και από το 12 λοιπόν δουλεύω εδώ στη. Νιώθω πάρα πολύ χαιρό γιατί αυτή τη στιγμή έχω μια δουλειά από την οποία έφυγε και μια δουλειά, στην οποία ξαναλέω ότι δεν είμαι πάρα καλό. Και είναι μια δουλειά που το πληρώνω κανονικά και το οποίο πηγαίνω στα δικά του χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο τέτοιο θα μπορούσε να είναι κάποιο. Σα έχω τη ζωή με την Άλια και με την Πάγια. Την Πάγια τη φυγή μα. Το οποίο το βρήκαμε όταν πήγαμε να εκπαιδεύσουμε τι επιλογέ που πάνε στην Αθηνά στη συνοδεία των Μαναγκαριών. Οπότε ακόμα και λίγο το βρήκα τον εθελοντισμό. Είναι από τα τα κίνητρα μου ήταν ότι εγώ πέρασα καλά και τα υπόλοιπα ήταν τυχαία. Αλλά νομίζω ότι τα πιο σημαντικά πράγματα που κερδίζει κανεί στον εθελοντισμό δεν είναι κρίσιμο. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίζει απλά δουλεύοντα μαζί του. Είναι οι άνθρωποι που θα ήθελα να φοβηθούν, σε άλλο που θα ήθελα να έχω φίλου και θα ήθελα να έχω συμμαθητές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που λέγαμε πριν, που συγκρίνουν το πεδίο του και δεν περιμένουν πράγματα από εκεί ο κράτο. Ενώ ότι υπάρχει ο κόσμο που βλέπει να σου πει κάτω, ένα απλό θα πει. Μπορεί είτε να ξέρει τα μοντουρά και να πει πότε ο κύριο κράτο θα το μαζέψει αυτό, χωρί να ξέρει ποιο θα φύγει ο κύριο κράτο. Είτε μπορεί απλά να σκέψει να το μαζέψει μόνο σου. Αυτό το άνθρωπο να το ξαναπώ, το πιο σημαντικό που γνωρίζει είναι άνθρωποι με του οποίου είναι άνθρωποι που θες να είναι γύρω σου. Ωραία, διαλέξτε.
θέλουμε να υπάρχει μια δέσμευση σε αιτήσια βάση και να υπάρχει επισημότητα αυτή που είπαμε μέσα στην εβδομάδα. Για τους υπόλοιπους εθελοντές στους άλλους τομείς, η διαθεσιμότητά τους προσαρμόζεται με τις δράσεις μας. Ανακοινώνουμε τις δράσεις μας, δηλώνουμε την διαθεσιμότητά τους. Υπάρχει μια συνάντηση για να ορίσουμε τις θέσεις τους. Όμως στα προπονητικά μας προγράμματα, οι καθηγητές φυσικής αγωγής, οι προπονητές, θα πρέπει να δεσμεύουν. Οπότε ναι, υπάρχει μια προϋπόθεση όσον αφορά αυτή την εθελοντική θέση. Νομίζω ότι ο κάθε οργανισμός έχει ανάγκη από εθελοντές και αν έρθει κάποιος με μια διάθεση να προσφέρει, σίγουρα μέσα από συζήτηση θα πρέπει η χρυσή τομή. Δηλαδή και εμείς θέλουμε μια συνέπεια, μια δέσμευση. Ένα-δύο την εβδομάδα, αν πρόκειται για συντονισμό ομάδα, αλλά αν κάποιος μπορεί περισσότερο, θα βρούμε τρόπο να το αξιοποιήσουμε. Αν μπορεί λιγότερο, πάλι θα βρούμε τρόπο να το αξιοποιήσουμε. Αν υπάρχει διάθεση, σίγουρα θα βρεθεί και ο τρόπος. Άλλη απορία, σχόλιο, κάτι καλό για τους ομιλητές, ότι δεν βαρεθήκατε, ότι προσωστήκατε κάτι. Ωραία, εγώ βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα, οπότε εντάξει, είμαι ικανοποιημένη και εμείς έχουμε καλυφθεί. Ωραία, και χαρίζουμε και στη Skywalk για 10 λεπτά.